of this. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή και στο Υπουργείο, Υφυπουργοί Σταύρο και Λέτση Διονύση Σταμενίτη, αγαπητοί Γενικοί Γραμματείς, αγαπητοί Δήμαρχοι και υποψήφοι Δήμαρχοι, Προέδρε των Επενδυτηρίων, αγαπητοί Αντιπεριφερειάρχες, στελέχοι των Σωμάτων Ασφαλείας, στελέχοι της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αγοράς, φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε. Πρωτού ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να αναφερθώ στο τραγικό δυστύχημα της πτώσης του πυροσβεστικού αεροπλάνου Καναντέρ χθες στην περιοχή της Καρίστου, που συγκλώνησε όλη τη χώρα. Η αυτοθυσία των πιλότων στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν τις πύρινες αιστείες και να σώσουν τις περιουσίες πολιτών, τους κατατάσσει σε ήρωες εν καιρό ειρήνης, δύναμη και κουράγιο στις οικογένειές τους. Φίλες και φίλοι, με μεγάλη χαρά και περηφάνεια, βλέπω απόψε ότι η Παγκρίτια Αγροτοκτηνοτροφική Έκθεση Αργαλοχωρίου αποτελεί πλέον κορυφαίο θεσμό ως μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου σε πανελλήνιο πλέον επίπεδο. Σας συγχαίρω για την εξαιρετική διοργάνωση. Φέτος συμμετέχω στην έκθεση με ιδιαίτερη συγκίνηση, πιστέψτε με, αφού η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μου αναθέσει το δομικό για την ανάπτυξη του τόπου μας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σηματοδοτεί για πρώτη φορά την εκπροσώπηση της Κρήτης στο τιμόνι αυτού του σημαντικού Υπουργείου. Την ίδια στιγμή, όμως, στέκομαι μπροστά σας με απόλυτη επίγνωση της ευθύνης που έχουμε αναλάβει. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι το καθημερινό σας αγώνα, τις δυσκολίες και τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, αλλά και τις τεράστιες προοπτικές που υπάρχουν μπροστά μας, δεσμεύομαι, κοιτώντας σας στα μάτια, ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες, τους υφυπουργούς Διονύση Σταμενίτη, Σταύρο και Λέτση, τους οποίους καλωσορίζουμε στο Ηράκλειο, τους Γενικούς Γραμματείς Κώστα Μπαγινέτα, Δημήτρη Παπαγιαννίδη, Γιώργο Στρατάκο, που επίσης τους καλωσορίζουμε στο Ηράκλειο, ώστε να αποκτήσει ακόμη περισσότερη αξία ο μόχθος σας, ώστε η ανταγωνιστική σύγχρονη ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας της πατρίδας μας να αντανακλά στους στόχους, τα όνειρα και το δυναμικό που κρύβει ο καθένας και η καθεμιά σας. Φίλες και φίλοι, ο πρωτοεινής τομέας είναι η ιστορική ρεχοκοκαλιά της πατρίδας και της οικονομίας μας. Συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή ανάπτυξη, την αναζωογόνηση της υπαίθρου, την πράσινη οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή επιδρά καταλυτικά στο εθνικό τουριστικό μπραντ, στην αντιμετώπιση των ενεργειακών προκλήσεων, αλλά και στη βελτίωση αξιοποίησης των φυσικών πόρων, στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και στην εδραίωση του τόπου μας ως περιφερειακό κέντρο ανάπτυξης νέων γνώσεων και διεθνών συνεργασιών. Η κλιματική αλλαγή, οι προκλήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον επηρεάζουν άμεσα τον πρωτοεινή τομέα με ορατές πλέον επιπτώσεις όπως η ξηρασία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι ζημιές στην παραγωγή, η ανάγκη αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η ερημοποίηση της υπαίθρου και η αύξηση του κόστους παραγωγής. Σύνθετες προκλήσεις που κάποτε φάνταζαν μακρινές βρίσκονται ήδη στην καθημερινότητά μας και απαιτούν μια νέα θεώρηση, τολμηρές πρωτοβουλίες και σύνθεση ουσιαστικών λύσεων αλλά κυρίως προοπτικών. Για μας, η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο σπουδαίος δομικός ρόλος του πρωτοεινού τομέα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας. Ένα στοίχημα το οποίο θα το κερδίσουμε και θα το κερδίσουμε με όραμα, με σχέδιο, με συνεργασίες
και συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν ως άξονες την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, αλλά και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Η Κρήτη μας, το νησί μας, είναι ένας ευλογημένος τόπος. Οι ρίζες της Κρήτης, οι ρίζες της δικές μου, οι ρίζες όλων μας, έχουν βρει τη θέση τους όχι μόνο στο οικογενειακό ή φιλικό τραπέζι, αλλά εξαπλώνονται και πέρα, και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Φιλοξενούν, καλωσορίζουν και αφηγούνται μια ιστορία. Μια ιστορία η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά. Μια ιστορία που αντανακλά τις προοπτικές και το δυναμισμό της πατρίδας μας. Μια ιστορία που αποκαλύπτει τις προκλήσεις της καλλιέργειας, τις προκλήσεις της παραγωγής, της συγκομιδής, της αποθήκευσης, της μεταφοράς, της διανομής, της μεταποίησης, της βιωσιμότητας των πόρων, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, της βιοποικιλότητας και των κοινωνικών αλλαγών. Οι 175 αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, οι 576 οργανώσεις, οι ομάδες παραγωγών που ξεχωρίζουν, όπως αυτές των αστερουσίων στις Στάβιες που είχα την τύχη να τους επισκεφτώ προεκλογικά, οι ελαιώνες, τα μπέλια, τα μελίσια, τα βοσκοτόπια μας, τα δίχτυα, οι ψαρόβαρκες, τα θερμοκήπια και οι καλλιέργειες των προκυπευτικών μας, τα βιολογικά και τα αρωματικά προϊόντα. Και ακόμα ο μακρύς κατάλογος των προϊόντων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, POP, και προστατευόμενη γεωγραφική έδειξη, PUGUE, του τόπου μας. Η τεχνογνωσία, η τεχνολογία αποτελούν όλα, μα όλα, μια ζωντανή και ανεκτήμητη κληρονομιά, η οποία εξελίσσεται διαρκώς και αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά. Η προστασία και ενίσχυση της αγροτικής δυναμικής του νησιού μας, αλλά και η συμφιλίωση της παράδοσης με τον εξυγχρονισμό, είναι η μεγάλη πρόκληση που όλοι εδώ έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε. Είναι εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον, όπως απόλυτα εύστοχα αναφέρεται στον τίτλο της έκθεσης. Ας δούμε όμως επιμέρους κομβικούς τομείς. Και ξεκινώ, φίλες και φίλοι, από το νερό. Η κλιματική κρίση, η ξηρασία, η παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας και οι υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουμε έντονα τις τελευταίες ημέρες θέτουν σε άμεση προτεραιότητα το ζήτημα της ορθολογικής διαχείρισης του νερού. Η άρδρευση, λοιπόν, αποτελεί απόλυτη και καθοριστική προτεραιότητά μας. Υλοποιούνται πολλά, μικρά και μεγάλα δημόσια έργα σε εγκυβερτικές και αρδευτικές υποδομές. Στην Κρήτη υλοποιούμε 86 τέτοια έργα με δημόσια δαπάνη 80,5 εκατομμυρίων ευρώ ενώδυτικά, στο νομό Ηρακλείου 27 έργα συνολικού ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ. Από τα μεγάλα έργα του νομού Ηρακλείου, τα ενταγμένα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό το αρδευτικό δίκτυο φράγματος πανοράματος Ηρακλείου Κρήτης, προϋπολογισμού δημοπράτησης 11,4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε με πρωτόκολλο προσωρινής